και μάλιστα χωρίς να έχουμε κάποια παρατράγωδα όσον αφορά με την υγεία του αυτών. Τραυματισμούς και τα λοιπά. Αυτό το διάστημα μας ενδιαφέρει, ναι, έχουμε σε φόρμα τους παίχτες και πάνω απ' όλα να είναι γεροί, να είναι δηλαδή χωρίς προβλήματα. Είχαμε το ατυχές γεγονός με το θάνατο του Κώστα του Κώστα στην εβδομάδα. Του πατέρα του Κώστα, ναι. Ναι. Και εντάξει, το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έτσι πως ακριβώς θα περίμενα. Στον πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν σοβαροί καθόλου. Επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από την γενική εικόνα της όλης της κατάστασης, γιατί μια ομάδα η οποία είχε ήδη αποβιβαστεί, ο κόσμος δεν υπήρχε. Έτσι ήταν ένα παιχνίδι που μας κίνησε λίγο. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο δείξαμε αυτό το πρόσωπο που έπρεπε να βγάλουμε. Ήμασταν καλοί σε αυτό που προγραμματίσαμε να κάνουμε. Και ήταν ένα ακόμα τεστ εν ώψη play-off που είχε θετικό πρόσημο. Και από το εύρος του σκορ βλέπουμε ότι εντάξει, παίχτηκε και ελεύθερο μπάσκετ, ας πούμε, χωρίς σκοπιμότητες προφανώς, έτσι. Εντάξει, ήταν 89-110. Ναι. Εμείς αυτά που θέλουμε να δοκιμάσουμε, τα δοκιμάσαμε. Εντάξει, σίγουρα η επίθεσή μας είναι για μένα το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης του Ηρακλή φέτος. Βρήκαμε ρυθμό, δημιουργήσαμε καταστάσεις για να παίξουμε εκεί που είχαμε πλεονέκτημα. Σφίξαμε την άμυνά μας, ήμασταν πιο καλή στην άμυνά μας, πήραμε τα ριμπάου, δημιουργήσαμε και καταστάσεις fast break και άνοιξε το παιχνίδι. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμη στο τέλος, την άλλη εβδομάδα στο τέλος της κανονικής περίοδου με τον Αρκαδικό και μετά play-offs, έτσι, η ώρα της αλήθειας. Έτσι, αυτό ακριβώς. Όσο οι μέρες, όπως ακριβώς είπες, οι μέρες για το αυτό που ζητάνε, που περιμένουμε τόσο καιρό, πλησιάζουν. Έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αρκαδικό. Για μας είναι ευτυχή συγκυρία αυτό το διάστημα ότι παίζουμε με παιχνίδια που είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και με βατούς αντιπάλους, γιατί και δεν έχουμε μετακίνηση και, και δεν έχουμε κόμπος από τις μετακινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο και τώρα πάμε τέλη Απριλίου, ναι. Μαΐου πλέον. Εντάξει. Σωστά, Μάιο. Τρίτα... Μεγάλο το χρονικό, βέβαια, είναι μεγάλο το χρονικό. Κόουτς, μετά είναι Τετάρτη το παιχνίδι, Τετάρτη είναι μετά. Κατευθείαν, Τετάρτη, Σάββατο, κατευθείαν. Δηλαδή Σάββατο Αρκαδικός, Τετάρτη από όλων πατρών. Μπράβο, ναι. Α, μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι για μας είναι αυτό καλό, σε εισαγωγικά, μας δίνει λίγο περισσότερη άνεση κινήσεων. Και να προετοιμάσουμε την ομάδα όσο γίνεται καλύτερα και με τις λιγότερο δυνατές απώλειες. Και δηλαδή Σάββατο Αρκαδικός, Τετάρτη Πάτρα, Σάββατο Πάτρα έξω και Τετάρτη Πάτρα μέσα. Και πρώτα Θεός, αν καταφέρουμε και κάνουμε την Τετάρτη μέσα και μετά νομίζω Σάββατο ξανά... Και μετά Σάββατο Χολαργός. Ναι. Πω, ούτε NBA. Ναι. Αλλά ας μην προτρέχουμε καλύτερα. Ναι, σωστά. Αυτό που μετράει αυτή είναι να είμαστε και αυτήν την εβδομάδα προσδομένοι στην προετοιμασία μας, να παίξουμε για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου και την Τετάρτη το καλό να πούμε μέσα στην έδρα μας να κάνουμε τη σειρά το play-off. Είδα ότι, και για να μην σας κουράζω άλλο γιατί ξέρω ότι επιστρέφετε τώρα, είδα ότι έπαιξε και ο νεαρός ο Τσούκας λίγο, έτσι, 11 λεπτά, 5 πόντους, 4 assists. Ήταν πάρα πολύ καλός. Βασικά ήταν πολύ συγκεντρωμένος και πολύ όριμος στο παιχνίδι του. Οι πέντε πόντοι που έβαλε ήταν, δεν ήταν βεβαιασμένες κινήσεις, έπρεπε να κάνει αυτές τις φάσεις. Δημιούργησε, πάλεψε στην άμυνα που ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Και γενικά στάθηκε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ήταν είναι θετικό αυτό. Κυρίως η ερημότητα του παιδιού, όχι τόσο το... ναι, βέβαια. Το αποτέλεσμα. Όταν παίζει καλά είναι η εικόνα του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιστροφή ευχόμαστε, καλή συνέχεια. Ο δρόμος τώρα είναι, θα λέγαμε, στην τελική ευθεία. Οπότε όλα είναι στο χέρι σας. Να είστε καλά. Αρένα 89,4.